Είναι μια φυσική εξέλιξη, πολύ καλά το είπατε, η οποία όπως βλέπετε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με κλείσιμο συνόρων. Θα σας θυμίσω ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε ανακοινωθεί κλείσιμο συνόρων με το Ηνωμένο Βασίλειο από την Νότια Αφρική κτλ. Αλλά βλέπετε ότι ο ιός προχωράει. Οι μεταλλάξεις δεν απαραίτητο να έρχονται από άλλες χώρες. Οι μεταλλάξεις μπορούν να δημιουργηθούν και μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον δεν έχω στοιχεία για το αν έχει έρθει από άλλη χώρα ή αν έχει εμφανιστεί αυτόνομα στη χώρα. Αλλά είναι αναμενόμενο και δεν είναι εύκολο, θα έλεγα ότι είναι μάλλον αδύνατο να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί αυτό το πράγμα. Άρα μπορούμε να έχουμε και εγχώρια μετάλλαξη ή εγχώριες μεταλλάξεις. Λοιπόν, μεταλλάξεις γίνονται συνέχεια στον ιό. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί που, οι μεταλλάξεις που επικρατούν είναι αυτές οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη και την επιβίωση του ιού. Είναι πιο μολυσματικές δηλαδή. Άρα και πιο θανατηφόρες. Είναι οι μεταλλάξεις από την πίεση της φυσικής επιλογής. Ο ιός θέλει να επιβιώνει ο ξενιστής του. Δηλαδή να επιβιώνει ο άνθρωπος ο οποίος μολύνεται από τον ιό, διότι μόνο έτσι επιβιώνει και ο ιός και φυσικά να μεταδίδει. Άρα η πίεση της φυσικής επιλογής είναι να γίνεται πιο μεταδοτικός, αλλά λιγότερο θανατηφόρος. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. Επίσης η μεταδοτικότητα με το πόσο θανατηφόρος είναι ο ιός πάνε μαζί. Δηλαδή, εκεί θα σας πήγαινα, διότι το γεγονός ότι αυξάνεται η πιθανότητα να μολυνθούν πολύ πιο γρήγορα περισσότεροι άνθρωποι και μέσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αυτό μοιραία αυξάνει και τον κίνδυνο περί θανατηφόρου. Ακριβώς. Αυτό για το οποίο συζητάμε δηλαδή. Μπορεί να έχεις πολύ περισσότερα άτομα και άτομα τα οποία κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε και τα μέτρα να προσανατολίζονται στην προστασία των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από σοβαρή νόσο. Κύριε Φασαλινέ, σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα, αυτό περιλαμβάνει και τα παιδιά? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα παιδιά πάντα προσβάλλονταν. Υπήρξαν κάποιες λάθος εκτιμήσεις στο πρώτο κύμα ότι τα παιδιά δεν προσβάλλονται από τον ιό. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά προσβάλλονται. Το πρόβλημα δεν είναι αν προσβάλλονται ή όχι. Το ευχάριστο είναι ότι δεν κάνουν σοβαρή νόσο. Και αυτό παραμένει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, και παρά την ατυχέστατη περίπτωση τη σημερινή στην Ελλάδα, τον πρώτο θάνατο ανηλίκου από ό,τι φαίνεται από τον ιό, θα το δούμε, από την αρχή της πανδημίας. Παραμένει το γεγονός ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν να κάνουν σοβαρή νόσο. Τα παιδιά νοσούσαν όμως, δηλαδή προσβάλλονταν, να είμαι ακριβής, από τον ιό. Απλά πάρα πολλά δεν εκδήλωναν νόσο ή εκδήλωναν πολύ ήπια συμπτώματα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Τώρα, ακούμε ότι η βρετανική μετάλλαξη καλύπτεται από τα εμβόλια. Γνωρίζουμε όμως σε τι ποσοστό, κύριε Φασαλινέ? Η βρετανική μετάλλαξη δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στα εμβόλια ως προς το ποσοστό κάλυψης. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μετάλλαξη Νότιας Αφρικής. Mm. Φαίνεται και από εργαστηριακές μελέτες, αλλά ακόμα και από τις τελευταίες μελέτες εμβολίων φάσης 3 μελετών καινούριων εμβολίων που ακόμα δεν έχουν λάβει έγκριση, που όμως δοκιμάστηκαν στη Νότια Αφρική το διάστημα που επικρατούσε το νέο στέλεχος εκεί, φάνηκε να υπάρχει σοβαρή ελάττωση στην αποτελεσματικότητα. Άρα για να καταλάβει ο κόσμος, δεν αχρηστεύεται το εμβόλιο, αλλά πέφτει σημαντικά η αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, όσοι εμβολιάζονται έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν από αυτό το στέλεχος σε σχέση με το προηγούμενο στέλεχος. Και πιθανότατα πέφτει και η χρονική διάρκεια της ανοσίας από το εμβόλιο. Ερώτηση η τηλεθεατή, κύριε Φασαλινέ. Γιατί πρέπει να εμβολιαστεί η πλειοψηφία και όχι μόνο οι ευάλωτες ομάδες, αφού ο ιός δεν είναι το ίδιο επικίνδυνος για όλους? Ο τηλεθεατής έχει δίκιο ότι δεν είναι οριζόντιος ο κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, επειδή ο εμβολιασμός είναι μία πράξη που βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του καθενός, θα πρέπει να αποφασίσει ο καθένας και θα πρέπει να ζυγίσει δύο πράγματα. Τον κίνδυνο που έχει για να αναπτύξει και να μολυνθεί, αλλά και να αναπτύξει σοβαρή νόσο, και από την άλλη θεωρητικούς περισσότερο κινδύνους των εμβολίων, διότι οι μελέτες φάση 3 έχουν δείξει ότι τα εμβόλια είναι αρκετά ασφαλή. Οι παρενέργειες που εμφανίζονται στην κοινότητα ως επιτοπλίστων είναι οι κλασικές παρενέργειες των εμβολίων. Έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά τα οποία όμως είναι προς διερεύνηση, ακόμα δεν έχουμε οριστικό συμπέρασμα. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να ζυγίσει ο κόσμος και όχι να μπαίνει σε σκέψεις και αμφιβολίες που δεν έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι κεντρικά στην απόφασή του.
όπως για παράδειγμα είναι διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν, έτσι φοβικά σενάρια, ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα εμβόλια, τα οποία δεν ισχύουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ή από την άλλη να μπαίνουμε σε αμφιλεγόμενες συζητήσεις, όπως είναι τα πιστοποιητικά εμβολίων και τα διαβατήρια εμβολίων, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως θέση και είναι και προβληματικά και ως συζήτηση, αλλά δεν έχουν και καμία τεκμηρίωση που μπορούν να προσφέρουν κάτι. Οι χνηλατήσεις δεν γίνονται κατ' ουσίαν. Επιδημιολογική επιτήρηση δεν υπάρχει. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων δεν γίνεται. Κλείνουμε έναν ολόκληρο νομό, το είδαμε στην περίπτωση του Λασιθίου, αν και το πρόβλημα εστιάζεται αλλού, στον Άγιο Νικόλαο. Διαπιστώνονται κρούσματα τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα, στο Πέραμα Ρεθύμνου. Σήμερα έχουμε κινητή μονάδα στο Σπύλι. Καμία σχέση μια περιοχή με την άλλη. Οι έλεγχοι γίνονται στα τυφλά. Να διευκρινίσω ότι εμείς δεν θέλουμε να αποδομήσουμε αυτή τη στιγμή την όποια προσπάθεια γίνεται. Θέλουμε να κατανοήσουμε όμως ως πολίτες. Ναι, ήθελα πράγματι να πάρω την αφορμή γιατί άκουσα το προηγούμενο ρεπορτάζ σας. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται αντιληπτό, αλλά η τυφλή δειγματοληψία βγάζοντας συνεργεία σε μια πλατεία ή σε μια αγορά και παίρνοντας δείγματα τυφλά ζητώντας από τον κόσμο να προσέλθει, είναι παντελώς άχρηστη. Είναι σπατάλη πόρων, οι οποίοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόστος, αναφέρομαι και τη σπατάλη της εργασίας ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολύ καλύτερους σκοπούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μονάδες ιχνηλάτησης, ομάδες ιχνηλάτησης σε τοπικό επίπεδο, το οποίο αμφιβάλλω αν αυτή τη στιγμή έχουμε επαρκή ιχνηλάτηση. Και αυτό φαίνεται από τις σπασμωδικές και ακραίες αντιδράσεις όταν βρίσκουμε πολλά κρούσματα, τα οποία, οι οποίες οδηγούν σε μαζικά lockdown που μάλιστα ξεπερνούν και τα όρια των περιεχών τοπικά όπου βρίσκουμε πράγματι το πρόβλημα. Το τυφλό τεστ, επαναλαμβάνω, είναι άχρηστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος που το ακούτε, είναι παντελώς άχρηστο και συνεχίζεται να γίνεται. Και δεν κατανοώ γιατί γίνεται. Προσέξτε, είναι άλλο να πας σε ευαίσθητους χώρους, π.χ. τα γυροκομεία, και να κάνεις τακτικά τεστ. Εκεί δεν μιλάμε για επιδημιολογική επιτήρηση, εκεί μιλάμε για ένα χώρο που είναι υψηλού κινδύνου οι άνθρωποι και όπου εκεί κάνεις συστηματικά έλεγχο με σκοπό να προλάβεις κάποιο κρούσμα το οποίο θα μεταδοθεί σε έναν πληθυσμό που κινδυνεύει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το να βγαίνουμε όμως στην πλατεία και να λέμε «Ελάτε κόσμε», συγγνώμη θα σας το πω έτσι λαϊκά, αλλά να το καταλάβει ο κόσμος, και να πηγαίνει ο καθένας χωρίς καν να γνωρίζουμε εμείς το κριτήριό του, είναι παντελώς άχρηστο. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.